Τον φωτεινό δρόμο της αποιδρυματοποίησης πήραν τα τελευταία 2 χρόνια 18 παιδιά που είχαν βρει καταφύγιο στο παιδικό χωριό SOS Ηρακλείου. Πίσω στην βιολογική τους οικογένεια γύρισαν 7 από αυτά, ενώ 11 ακόμη βρήκαν μια αγκαλιά από ανάδοχες οικογένειες. Την ίδια ώρα στα πόδια τους κατάφεραν να πατήσουν και πάλι μέσα σε ένα χρόνο οικογένειες σε κρίση, των οποίων τα παιδιά δέχτηκαν προσωρινή φιλοξενία στα σπίτια SOS. Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα, αφού 26 στα 26 παιδιά επέστρεψαν σπίτι τους. Έχουμε το παιδί για ένα ακαδημαϊκό ή ημερολογιακό έτος ή αν χρειαστεί και λίγο παραπάνω στο παιδικό χωριό, σύμφωνα πάντα και με το θέλω των γονιών, οι οποίοι κρατούν την επιμέλεια του παιδιού, συνεχίζουν να την κρατούν την επιμέλεια του παιδιού, και παράλληλα δουλεύουμε με τους γονείς συμβουλευτικά μέσω του Κέντρου Στήριξης με Κοινωνικό Λειτουργό. Το παιδί επανασυνδέεται σε εβδομαδιαία βάση, πηγαίνει στο σπίτι του κάθε Σαββατοκύριακο, μένει εκεί. Προτεραιότητα από τα παιδικά χωριά SOS δίνεται πάντα στην προσπάθεια ενίσχυσης της βιολογικής οικογένειας των παιδιών για την πιθανότητα επανένταξής τους σε αυτήν. Σε περιπτώσεις που αυτό ωστόσο δεν είναι εφικτό, μέσα από τους θεσμούς της αναδοχής και της υιοθεσίας, μπορεί επίσης να βρεθεί μια οικογένεια για ένα σπίτι για κάθε παιδί. Το δύσκολο κομμάτι του πράγματος είναι ότι συνεχίζουν τα αιτήματα. Απλά έτσι λίγο να το πούμε και αριθμητικά, ίσως στατιστικά, στα τέλη του προηγούμενου χρόνου 7 παιδιά μέσα σε ένα μήνα ήρθαν στο παιδικό χωριό. Όποιος επιθυμεί να γίνει υποψήφιος ανάδοχος ή υποψήφιος θετός γονέας, μπορεί να υποβάλει την αίτησή του ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα aninet.gr. Υπάρχει ανταπόκριση και ενδιαφέρον, μπορώ να πω, αλλά θέλουμε να γίνει ακόμα περισσότερο. Η πρώτη διαδικασία αξιολόγησης των υποψήφιων γονέων περιλαμβάνει συζητήσεις και συνεντεύξεις διάρκειας 3 μηνών για το πρόγραμμα της αναδοχής και 6 μηνών για το πρόγραμμα της υιοθεσίας αντίστοιχα. Στη συνέχεια ακολουθεί και η παρακολούθηση ενός επιμορφωτικού προγράμματος. Είναι 6 θεματικές ενότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν διάφορα θέματα που θεωρούμε ότι είναι σωστό να προετοιμάσουν τους υποψήφιους γονείς. Για αυτά τα θέματα λοιπόν, για αυτές τις θεματικές, συνήθως συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους επιστήμονες. Οι υποψήφοι ανάδοχοι γονείς μπορούν να αποτελούν οικογένειες με ή χωρίς παιδιά, μεμονωμένα άτομα αλλά και ομόφυλοι ή ετερόφυλοι σύζυγοι με σύμφωνο συμβίωσης ηλικίας από 25 έως 75 ετών. Τα ηλικιακά κριτήρια για υποψήφιους θετούς γονείς είναι από 30 έως 60 ετών αντίστοιχα.